Αντρέα, τι ήταν αυτό που σε έφερε στην ομάδα φέτος? Στην ομάδα με έφερε καταρχήν ο coach και η διοίκηση. Έχει ακούσει και πολύ καλά λογική για τον coach και για τη διοίκηση την περσινή χρονιά από κάποια παιδιά. Και ήθελα εδώ πέρα να συνεχίσω την καριέρα μου και να δώσω ό,τι καλύτερο. Στο μάτς με τα Τρίκαλα, πώς ήταν η επαφή σου με τον κόσμο, με τους συμπαίκτες σου, όλο το κλίμα που είδες? Ήταν πολύ θετική η πρώτη επαφή με τον κόσμο. Ο κόσμος ήρθε στο γήπεδο. Πιστεύω στα επόμενα παιχνίδια να έρθει και ακόμα πιο πολύς κόσμος. Και ήταν ένα μεγάλο συν για να κερδίσουμε το παιχνίδι με τα Τρίκαλα. Μας βοήθησε πάρα πολύ. Ρωθεί τώρα το παιχνίδι με την Απόλλωνα. Είστε έτοιμοι? Είμαστε έτοιμοι. Προετοιμαζόμαστε τώρα εδώ και δύο μέρες για το παιχνίδι με την Πάτρα. Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Έχει και καλή έδρα η Πάτρα. Με σύνορες παίζει πολύ καλά. Αλλά θα πάμε να χτυπήσουμε το παιχνίδι και να πάρουμε το καλύτερο. Αντιμετωπίζετε την Απόλλωνα τώρα, αν περάσετε τον Πανιόνιο. Στο πίσω μέρος του μυαλού σας όμως υπάρχει η πρεμιέρα του πρωταθλήματος με την ΑΕΚ. Σίγουρα. Πιστεύω σε όλα τα παιδιά, στο πίσω μέρος του μυαλού είναι η ΑΕΚ και η πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Πιστεύω θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, αλλά με τη βοήθεια του κόσμου μας να γεμίσει το γήπεδο και είμαστε συγκεντρωμένοι, πιστεύω θα έχουμε το θετικό αποτελέσμα για την νίκη. Πιστεύεις ο κόσμος μπορεί να αποτελέσει τον νίκη σας παίκτη φέτος? Σίγουρα, ειδικά σε ομάδες περιφέρειας, ο κόσμος βοηθάει πάρα πολύ. Και με τη βοήθεια του κόσμου δίνει δύναμη και στην ομάδα και στους παίχτες να παίξουν όσο καλύτερα μπορούν.